Ρε Λουκία, ναι. Καλέ σου λέω, μου βρήκε φοβερά πράγματα. Άκου να δεις. Μου λέει ότι μέσα στο σπίτι τριγυρνάει ένα πράγμα σκοτεινό και μαύρο. Τι ποιον εννοεί, μωρέ Λουκία? Τον Αργύρη, καλέ, τον άντρα μου. Μπορώ να σας απασχολήσω? Σας παρακαλώ, κυρία μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Μιλάτε. Ναι. Και μου είπε και ότι θα πάρω ένα δρόμο, αλλά δεν ξέρει πόσο. Αυτό καλέ, το κτήμα στο Βαρνάβα που θέλουμε να πάρουμε το δρόμο για να πηγαίνουμε πιο εύκολα στα Καμένα. Το βρήκε, σου λέω, φοβερή είναι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για να μου πείτε. Όχι, αλλά μην περιμένω άδικα. Γι' αυτό. Τι περιμένετε άδικα? Περιμένετε στη σειρά σας, όπως όλοι σας παρακαλώ, μόνο εσείς μιλάτε. Ωραία. Ξέρετε τι, επειδή έχω φύγει από τη δουλειά μου. Ναι, αλλά εγώ δουλεύω, κυρία μου, δουλεύω. Μια ερώτηση μόνο, καταλάβατε. Ναι, Λουκία μου. Τι να κάνουμε, είναι και αυτά τώρα, κατάλαβες. Μα φορείς, κυρία μου, θα μιλάς ώρα ακόμα, γιατί έχουμε πάρει άδικα, έχουμε φύγει από τη δουλειά. Όση ώρα θέλω θα μιλάω. Εντάξει, δεν θα σε ρωτήσω, έχουμε προϊσταμένους εδώ, έχουμε συνδικαλιστικό. Δεν μπορεί να μιλά μια ώρα στο τηλέφωνο. Αλλά και εμείς περιμένουμε εδώ. Θέλετε να φάμε κανένα ξύλο? Αν είναι δυνατόν. Θέλετε να φάμε κανένα ξύλο? Σας παρακαλώ πολύ. Πρέπει να τελειώσω το τηλέφωνο. Σας το είπα αυτό το πράγμα. Είστε πιο ευγενείς. Και μου είπε το άλογο, αυτό που με ανησυχεί δηλαδή. Μου είπε ότι θα μου συμβεί μέσα στο σπίτι ένα τύχημα. Δεν έχει συμβεί ακόμα. Για θέλετε να πω. Ναι. Και όταν ανεβαίνει αυτό το μαύρο το πράγμα. Αργύριζε ρε παιδί μου, είπαμε, καταλαβαίνουμε. Ανέβηκε προχθές σε μια σκάλα και έτσι μου ήρθε να την τραβήξω, να γίνει το ατύχημα, να μην πάθω εγώ τίποτα. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Λουκία. Εγώ, κοίτα, να σας πω. Σας παρακαλώ, όχι, Λουκία, σας λένε. Ω, Λουκά. Γι' αυτό νόμιζα. Λουκά, ναι. Λουκία είπαμε. Κίτσα μου, λοιπόν, άκου. Θέλω να σε ρωτήσω, μην το ξεχάσω, μωρέ, γιατί περιμένω. Ναι. Στους σκεφτέδες βάζεις βασιλικό? Όχι, Λοιπόν, καλά. Σας παρακαλώ, να σας κάνω μόνο μια ερώτηση, αν έχετε την καλοσύνη. 10 δευτερόλεπτα μπορεί να κρατήσει. Δεν είναι ότι θέλω τίποτα να σας απαντήσω. Ναι, αλλά η απάντηση μπορεί να κρατήσει παραπάνω. Το κατάλαβες αυτό? Σωστό. Λοιπόν, Λουκία, θα σε πάρω πάλι μετά, έτσι. Ώστε δεν βάζουμε βασιλικό στους σκεφτέδες. Όχι. Λάθος αυτό, πολύ μεγάλο. Ποιο είναι λάθος? Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Συγγνώμη, Λουκία μου, μια στιγμή. Να μην βάζετε βασιλικό στους σκεφτέδες. Είναι πολύ χρόνο. Λουκία, είναι εδώ ένας κύριος που λέει ότι είναι λάθος να μην βάζουμε βασιλικό στους σκεφτέδες. Το ξέρω εγώ, γιατί εγώ τρώω κεφτέδες. Πικρίζουνε. Όχι, όχι, δεν πικρίζουνε. Άμα το βάλεις με τις χούφτες, πικρίζει. Άμα βάλεις λίγο, δεν πικρίζει. Άμα βάλεις λίγο, λέει, δεν πικρίζει. Λέει ένας άλλος κύριος. Θέλει λίγο. Και βασιλικό και δυόσμο θέλει. Καθόλου δεν πρέπει να βάλει μέσα. Θέλει λίγο και βασιλικό και δυόσμο. Άλλος καθόλου. Κυρία μου, μπορείτε να τα. Διαφωνώ ριζικά εγώ. Γιατί διαφωνώ? Διαφωνώ διότι εγώ τρώω τους κεφτέδες με λουγάκι βασιλικό μέσα και μάλιστα και χλωρό βάζω και λίγο ξερό και γίνεται ο κεφτές πάρα πολύ ωραίος. Ακούς, Λουκία, βάζει και χλωρό και ξερό. Με μπερδέψατε. Δεν γίνεται, κυρία μου. Σας παρακαλώ. Δεν γίνεται ο κεφτές. Άμα δεν έχει δυόσμο και βασιλικό, δεν γίνεται ο κεφτές. Δεν είναι κεφτές, είναι άλλο. Είναι κυμασχέτο. Δεν είναι, λέει, είναι κυμασχέτο. Ναι, βέβαια. Τι λες, ρε Λουκία. Θέλει κρεμμυδάκι ο κεφτές. Όσο δεν θες κρεμμυδάκι, λέει, θέλεις, ή λες σκέτο. Για το βασιλικό, μπορώ. Ναι. Πάρτε λίγο, Λουκία. Πάρτε λίγο τον κύριο εδώ. Δεν τα λέτε εσείς. Ναι, κυρία Λουκία μου, ακούτε. Κύριος Λουκάς εδώ, κοιτάξτε, διαφωνώ ριζικά, γιατί όπως ξέρετε ο βασιλικός νοστιμίζει τον κεφτέ και του δίνει και μια νόστιμη μυρουδιά. Πρέπει οπωσδήποτε να αντισπείτε να βάλει βασιλικό, αφήστε που σας λέω. Και ψωμί παγιάζει τον πόλικο να φτουρίσει. Δεν έχετε δίκιο, κύριε, δεν έχει το ψωμί φτουράει, το ψωμί θα βάζει. Α, σοβαρά, να βάλουμε ψωμί. Κύμα, όχι, εγώ ξέρω, κύριε, ο βασιλικό είμαι χορτοφάκος και ξέρω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, μην τον ακούτε, κύριε. Βάζω ψωμί, κύριε, δεν βάζω. Σας παρακαλώ, κύριε. Τι σειρά σας είναι, κύριε, και μιλάτε? Είστε από πίσω από εσά, παρακαλώ. Ψωμί δεν βάζω. Αν είναι δυνατόν, σταματήστε σας. Ακόμα και από τον κύριο. Δεν θα μας εξυπηρετήσει, κυρία. Σας παρακαλώ, κύριε. Θα το λύσουμε το ζήτημα. Ναι, λοιπόν, κυρία μου, τι θα γίνει επίσης? Τι θα γίνει, με έχετε μπερδέψει. Μα περιμένω το πρωί, κυρία μου. Δεν ξέρουμε ότι αν βάζουν δυόσμο ή δεν βάζουν. Δυόσμο και βασιλικό και ψωμί βάζουν, παγιάτικο. Έτσι είμαστε Έλληνες. Σας παρακαλώ πολύ. Λουκία, βάζουν ψωμί. Όχι, λέει. Όχι, λέει. Ούτε κι εγώ. Σε άμα βάλεις με τις χούφτες θα βγει λάσπη, βέβαια. Άμα βάλεις με μέτρο θα βγει ωραίο. Λοιπόν, τελειώνουμε, άντε. Τελειώνει, κυρία μου, να τελειώνουμε, να φύγουμε. Τι να τελειώνουμε, αφού δεν έχουμε καταλήξει, κύριε. Θέλει να τραντιστεί να πάρει καμιά άδεια. Ναι, τι θέλετε, να φύγω? Να πάρω την άδεια μου, θέλετε? Να το είδες τώρα. Σας το λέω, θα πάρω άδεια. Με εκβιασμούς ξέρουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πέστε μου τώρα, τι να βάλω, να βάλω βασιλικό ή να μην βάλω? Να βάλει βασιλικό και επιτέλους, σταματήστε κύριε, σταματήστε κύριε. Βρε, κάτω τα χέρια του, μη σπρώχνεις. Ακούς, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν βασιλικό μέσα. Σας παρακαλώ, κύριε, είμαι ο διευθυντής, τι συμβαίνει? Κυρία Ελένη, πες τα μου. Παρακαλώ, να ακούσω. Έχουμε μία διαφωνία. Μάλιστα.
Εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε να μας λύσετε αυτή την απορία. Εγώ γι' αυτό είμαι. Είμαστε 10 ώρες εδώ και περιμένουμε και μόνο μας λένε στον εξωτερικό. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να τσακωθούμε. Κύριε Διευθυντά, η διαφωνία είναι στο αν μπαίνει βασιλικός του σκεφτέδες ή όχι. Αν μπαίνει βασιλικός του σκεφτέδες. Τι να σας πω. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους αγαπητούς πολίτες, διότι σαν δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουμε μια τεράστια γκάμα θεμάτων και συζητήσεων, θα έπρεπε να το ξέρουμε. Ομολογώ ότι μας συλλαμβάνει την υπηρεσία της συλλαμβάνει τα διάφορα. Αν το πείτε, αν το ξέρετε, εσείς δεν το ξέρει, κύριε. Μα σας ζητώ συγγνώμη, κύριε. Διαβάζουμε τα μάτια. Εμείς από πού θα ζητήσουμε την γνώμη να μάθουμε. Είμαι ιδιαίτερο σεμνός, δεν φωνάζω, η γνώμη μου δεν επιβάλλω δύο των φωνών τη γνώμη μου. Δεδομένου ότι είμαι ένας άνθρωπος, έχουμε γαλουχηθεί γενιά με κεφτέδες. Μάλιστα, και μπορώ να έχω συγκεκριμένη άποψη. Εμείς δεν το έχουμε πάθει αυτό, κύριε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, το έχετε πάθει, αλλά εμείς είμαστε με τους σκεφτέδες γαλουχημένοι και έχουμε εμπεριστατωμένη άποψη. Ο βασιλικός οφείλει να ξέρει ο διευθυντής να πει στον κόσμο όταν ο κόσμος ρωτάει. Ναι, κύριε, σας συγγνώμη. Είναι απαραίτητος δεδομένου ότι προσδίδει μια φοβερή μυρωδιά. Δεν το γνωρίζω. Σκεφτείτε. Έμα έπρεπε να το κάνετε. Δεν ξέρω τι θέση παίρνει πάνω σε αυτό, κύριε. Σα παρακαλώ, μα πείτε, κύριε. Για όλα σα στενή πολιτική. Ναι, καλά, να κάνετε όλα. Να μα πείτε. Α, σε μα παρακαλώ. Γιατί είστε γραφειοκράτες. Κατάλαβες.